Ξεκινάμε με ζωντανή σύνδεση με μία κάτοικο στο Χάρκοβο. Το δεύτερο μέρος, κυρία Κατερίνα Σεφτσένκο, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω πολύ και να την καλησπερίσω δύσκολες στιγμές. Βρίσκεσαι στο Χάρκοβο αυτή τη στιγμή, παραμένετε στην περιοχή? Ναι, είμαι στο σπίτι μου στο Χάρκοβο με τους γονείς μου. Τι επικρατεί στους δρόμους έξω αυτή τη στιγμή? Για πείτε μας λίγο, να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Αυτή τη στιγμή ακούμε κρίξεις, οι δρόμοι είναι άδεια. Ναι. Όλοι φοβούνται, όλοι φύγανε στα υπόγεια, στα μετρό, στα καταφύγια. Σκέφτεστε κι εσείς να φύγετε και να κατευθυνθείτε σε υπόγειους χώρους και σε καταφύγια? Όχι. Στο σπίτι είναι πιο άνετα. Μάλιστα. Φοβάστε κάτι για τις επόμενες ώρες? Φοβάμαι που δεν ξέρω τι θα γίνει. Και φοβάμαι επειδή υπάρχει πανικός. Υπάρχει πανικός. Υπάρχει κάποια ενημέρωση, ναι, εκεί από την κυβέρνηση, την Προεδρία, από το κράτος, κάποια προτροπή? Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις. Ναι. Εκεί στην περιοχή σας γενικά, στο Χάρκοβο υπάρχουν καταφύγια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι γεμάτα με κόσμο, με οικογένειες? Ναι. Ναι, υπάρχουν καταφύγια. Έχουμε λίστα που μπορούμε να πάμε. Το Χάρκοβο έχει μετρό 30 στάσεις που μπορούν να κρυφτούν οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι. Έχετε βγει καθόλου για να πάρετε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, να επισκεφτείτε σούπερ μάρκετς? Και αν υπάρχει κόσμος γενικά? Το πρωί πήγα για ψωμί. Ναι. Και τη στιγμή που έφτασα στο ταμείο, ακούσαμε τις κρίσεις και μας ανακοινώθηκαν ότι πρέπει να αφήσουμε τα ψώνια μας και να φύγουμε από το σούπερ μάρκετ. Και να πάμε στα καταφύγια. Και να πάτε στα καταφύγια. Τελικά έμεινα χωρίς ψωμί. Έχετε επιχειρήσει να κάνετε κάποια ανάληψη χρημάτων από ATM? Έχετε προσπαθήσει? Εγώ δεν έχω προσπαθήσει. Τις πιστωτικές κάρτες μας έκλεισαν οι τράπεζες. Ξέρω φίλους που έχουν κατεβάσει τα λεφτά από τα ATM. Μάλιστα. Δίκτυο κανονικά, ίντερνετ, επαφή γενικά υπάρχει? Έχουμε ρεύμα, ίντερνετ, κανονικά, θέρμανση, νερό, ναι. Μου είπατε πριν από λίγο ότι δεν παρακολουθείτε... Στο σπίτι μου έχουμε. Δεν παρακολουθείτε τηλεόραση. Προηγήθηκε μία σύνδεση με ένα δεν Έλληνα. Θέλω να ακούω άσχημα νέα. Συνειδητά λοιπόν, δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να επηρεαστείτε περισσότερο? Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε παιδάκια, οικογένεια γενικά. Φαντάζομαι έχουν παγώσει όλα. Εγώ δεν έχω παιδιά, μένω με τους γονείς μου. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κατανοούμε ότι είναι δύσκολες στιγμές, είναι δύσκολη περίοδος. Ό,τι και να σας πούμε, δεν μπορεί κανείς να έρθει στη θέση σας. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σεφτσένκο, να είστε καλά.